Συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τη συνάδελφο την Αναστασία Κεχαγίδου Χαβαλέ, γιατί ένας οδηγός αυτοκινήτου είχε τύχει βουνό, έπεσε το αυτοκίνητό του σε χαράδρα και αυτός βγήκε από τα συντρίμμια ζωντανός, χωρίς να πάθει το παραμικρό. Η Αναστασία είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Αναστασία, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Είναι από αυτές τις ειδήσεις που στο άκουσμά τους νομίζεις ότι δεν ξέρεις τι να περιμένεις. Ευτυχώς όμως η κατάληξη ήταν αίσια για το περιστατικό αυτό. Να τα πάρουμε όμως από την αρχή. Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το μεσημέρι και συγκεκριμένα στη μικρή κοινότητα του Χιονοχωρίου του Δήμου Σερών. Τις αρχές κινητοποίησε μια πληροφορία ότι ο οδηγός με το αυτοκίνητό του έπεσε σε χαράδρα στον δρόμο Χιονοχωρίου με Νίκηου Όρους. Η κινητοποίηση ήταν άμεση, αμέσως ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία και η αστυνομία προκειμένου να βοηθήσουν τον άτυχο οδηγό. Όπως φαίνεται όμως, τελικά ο οδηγός είχε την τύχη με το μέρος του, καθώς δεν τραυματίστηκε από την πτώση του αυτοκινήτου. Οι πληροφορίες θέλουν τον οδηγό να κινούνταν στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, όταν για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο ξέφυγε της πορείας του και έπεσε σε χαράδρα, σε μια δύσβατη περιοχή. Τέλος καλό λοιπόν, όλα καλά για τον οδηγό του οχήματος, που είχε σήμερα αυτή την περιπέτεια με ευτυχώς αίσια έκβαση. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έφτασαν εδώ στην τηλεόραση επιλογές, Αναστασία, βγήκε από το αυτοκίνητο, από τα συντρίμμια του αυτοκινήτου του ζωντανός, χωρίς να πάθει το παραμικρό, τίποτα, ούτε τραυματισμούς, έτσι λέει το ρεπορτάζ. Είχε την τύχη με το μέρος. Για τον άνθρωπο, πραγματικά. Αναστασία, σε ευχαριστούμε θερμά για την ενημέρωση και για τα όσα μας ανέφερες. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Καλό βράδυ.